Είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τους 8. Η συμμετοχή του κόσμου και η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν ξεκινήσει ήδη από τις 7 και έρχονται και ψηφίζουν. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω μετά από συνομιλίες που είχαμε με δικαστικούς αντιπροσώπους και μέλη εφορευτικών επιτροπών είναι πως αυτοί που δεν έχουν έρθει, που δεν έχουν προσέλθει, είναι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Πάλι. Αντί δηλαδή σε κάθε αίθουσα να υπάρχουν 4 τακτικά μέλη και 4 αναπληρωματικοί, η εικόνα που συναντάμε είναι να υπάρχει μόνο ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής, κάτι που όπως μας είπανε είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο των τελευταίων ετών. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω στα καλά της σημερινής κάλπης είναι ότι για πρώτη φορά φέτος υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος σε κάθε εκλογικό κέντρο, στο ισόγειο κάθε εκλογικού κέντρου για τα άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα, όπως είναι αυτό το ειδικά διαμορφωμένο παραβάν, το οποίο μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Άτομα λοιπόν τα οποία έχουν κάποια προβλήματα έτσι κινητικά δηλώνουν την αδυναμία τους αυτή να ανέβουν στους, να μπουν στον εσωτερικό χώρο του σχολείου ή να ανέβουν τους ορόφους και έρχονται σε αυτό το παραβάν όπου και μπορούν να ψηφίζουν, κάτι το οποίο φυσικά διευκολύνει πάρα πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν αυτά τα προβλήματα τα κινητικά.